Θα σας διηγηθώ μια σύντομη ιστορία. Είναι ιστορία μιας πρωταθλήτριας. Όχι στα ράλι ή σε κάποιο μηχανοκίνητο σπορ. Στα 8 της χρόνια, η Μαρίετα ανακάλυψε το kickboxing point fighting και το λάτρεψε. Μέσα σε 4 χρόνια, είχε ήδη μαύρη ζώνη και έναν ντάν. Μόλις σε ηλικία 12 ετών, κανένα άλλο κορίτσι, σε κανένα άλλο σημείο του πλανήτη, δεν είχε καταφέρει ποτέ κάτι τέτοιο. Ας κάνουμε τώρα ένα άλμα στο σήμερα. Η Μαριέτα μπήκε πλέον στα 19. Αυτή τη στιγμή είναι πρωταθλήτρια κόσμου και νούμερο 1 στην κατηγορία της σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία του Kickboxing. Τότε, σαν μικρό κορίτσι, ήταν ένα σπουδαίο ταλέντο. Σήμερα μια μεγάλη ελπίδα για παγκόσμιες και ολυμπιακές διακρίσεις με τα χρώματα της Ελλάδας. Ωστόσο, υπάρχει κάτι στην περίπτωση της Μαριέτας που την κάνει μοναδική. Είναι αυτό που της συνέβη κάπου ενδιάμεσα στην πορεία της. Στην εφηβεία της είχε ένα τύχημα. Την άφησε με συντριπτικά κατάγματα στη σποντυλική στήλη και τα πόδια της. Οι γιατροί, αφού της έσωσαν τη ζωή, της είπαν ότι στην καλύτερη περίπτωση απλά θα μπορούσε να περπατήσει. Όλα ήπια, όλα ήρεμα στη ζωή της από εδώ και μπρος. Η λογική ούρλιαζε στο αυτί της ότι έπρεπε να ακούσει τους γιατρούς. Η καρδιά της όμως, όπως και η οικογένειά της, έλεγαν στη Μαριέτα να μην παραιτηθεί από τα όνειρά της. Το ρίσκο ήταν τεράστιο. Πιο μεγάλο όμως το πάθος και η ατσάλινη θέληση της Μαριέτας Γαλανομάτη να συνεχίσει την καριέρα της στο kickboxing point fighting εκεί όπου την άφησε λίγα λεπτά πριν συμβεί το ατύχημα. Όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, η Μαριέτα Γαλανομάτη πέτυχε το ακατόρθωτο. Απέδειξε ότι ενάντια σε κάθε λογική, με όπλο τη θέληση, το πείσμα και την πίστη, οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν το θαύμα και να αποτελέσουν πρότυπο. Αυτό λοιπόν το πρότυπο είναι σήμερα μαζί μας. Μαριέτα, καλώς ήρθες στο Traction. Καλά σας βρήκα. Πραγματικά είμαι συγκινημένος με όλα αυτά που έχεις καταφέρει και με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Τα άσχημα και ωραία στη ζωή σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μήπως ότι διάβασες πριν έρθεις, ξέρεις που βρισκόμαστε μέσα. Το καινούργιο Hyundai Kona. Έχεις δει πως το έχουν λασάρει οι χωρέτες. Είναι Kona by Hyundai. Μπράβο, τι σου θυμίζει αυτό. Μου θυμίζει. Αρώματα. Λέει, ας πούμε, το τάδε του Thierry Mugler, το τάδε του Lagerfeld. Αυτό θέλει να δείξει. Ότι είναι ένα δημιούργημα της Hyundai. Έχει αλλάξει επίπεδο, έχει πολλή γνώση γύρω από την κατασκευή αυτοκινήτων. Σε πολλές περιπτώσεις τους αντίστοιχους κατασκευαστές από Ευρώπη ή από Ιαπωνία. Τους έχει περάσει κιόλας. Ακριβώς. Όχι απλά τους τρία στα μάτια, έχει πάει και ένα βήμα παραπάνω. Όπως και εσύ, με πίστη, με πολύ μεράκι, πολλή δουλειά και στόχευση. Δηλαδή θα το κάνω αυτό και να γίνει. Θέλω ένα πολύ σύντομο χρονικά και νίκες και πρωταθλήματα. Ξεκινάμε. Το 2012, δηλαδή όταν ήμουν 12 ετών, ναι. Κέρδισα τη μαύρη ζώνη. Και έναν ντάν. Και έναν ντάν, ναι. Και ήμουν μια μικρότερη Ελληνίδα που το έχει καταφέρει σε αναγνωρισμένη. Ίσως και παγκοσμίως. Δεν το ξέρεις. Ναι, δεν το έχω ψάξει. Το έχουμε ψάξει εμείς. Πολύ πιθανό. Μετά. Άρχισα τα διεθνή πρωταθλήματα, δηλαδή στο εξωτερικό. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ μεγάλο δυνατό τουρνουά. Και πήγα πολύ καλά. Κατέκτησα αρκετές πρώτες θέσεις. Και αυτά είναι προκριματικά και για τα επίσημα, δηλαδή το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Κέρδισα το 2017 τον πρώτο μου επίσημο τίτλο. Πήρα Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μέσα στα Σκόπια. Αμέσως την επόμενη χρονιά, το 2018, τον Αύγουστο στη Βενετία, πήρα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Με 10-0 σε όλους μου τους αγώνες. Είχα 5 αγώνες, 10-0 όλα. Το μεγαλύτερο σκορ μπορεί να υπάρξει. Δική σου κατηγορία, πώς λέει, kickboxing. Kickboxing, point fighting. Και τώρα πλέον πήραμε και Ολυμπιακή αναγνώριση. Να. Οπότε το 2024 στο Παρίσι. Πάμε για χρυσό μετάλλιο. Το ελπίζουμε. Έχουμε κάποια προκριματικά. Τώρα στην Τουρκία, στην Αντάλια, τον Οκτώβρη, που θα είναι προκριματικό για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε πόσους ευρωπαϊκούς τίτλους και πόσα παγκόσμια. Ευρωπαϊκούς τίτλους έχω ένα και ένα παγκόσμιο. Να. Αλλά ήμουν η μόνη Ελληνίδα που το έκανα στη σειρά. Πανευρωπαϊκό και ακριβώς την επόμενη χρονιά παγκόσμιο. Και από ελληνικά πρωταθλήματα. Ελληνικά πρωταθλήματα είμαι ήττη από το 2012. Δεν έχω χάσει ποτέ σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Άρα πρέπει να σου φέρω με καλό τρόπο. Μην γίνει το kickboxing εδώ μέσα. Εσάς, όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Με το Kona λοιπόν η Hyundai βροντοφώναξε ότι αλλάξαμε, είμαστε άλλη εταιρεία, στοχεύουμε το 2021 να είμαστε η πρώτη αυτοκινητομηχανία στην Ασία. Άμα πηγαίνει έτσι σίγουρα θα το πετύχει. Δεν αμφιβάλλω, έχετε πολλά κοινά σημεία. Εάν μου λέει κάποιος να σε τοποθετήσω σε μια αυτοκινητομηχανία, θα έλεγα στη Hyundai. Τέλεια, έτσι. Τέλεια. Στόχευση, πίστη, πάθος, μεράκι. Το Kona έχεις υπόψη σου
Σε τι πλατφόρμα είναι χτισμένο? Είναι σε μια άλλο καινούργια πλατφόρμα, mm-hmm. χτισμένο, που μπορεί να φιλοξενήσει και κινητήρες εσωτερικής καύσης, mm-hmm. αλλά και ηλεκτροκίνηση. Και ξέρεις γιατί είναι αυτό πολύ σημαντικό? Διότι η ηλεκτροκίνηση με τις μπαταρίες θέλει ένα τελείως διαφορετικό πάτωμα για να φιλοξενήσει τις μπαταρίες σε ασφαλές μέρος και χαμηλά για το κέντρο βάρους. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί πέρα και βενζίνη και πετρέλαιο, γιατί οι κινητήρες αυτοί είναι εσωτερικής καύσης. Ναι. Και δικίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, είμαι μηχανικό κυβότιο 6 σχέσεων όπως αυτό που έχουμε σήμερα. Είμαι αυτόματο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων. Και η διαφορά του εφτατάχητου από ένα εξατάχητο αυτόματο είναι πολύ ουσιαστική στο ταξίδι. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, Μαριέτα μου, το Kona είναι ένα αυτοκίνητο ορόσημο για τη Hyundai και θα έρθουν και άλλες τέτοιες δημιουργίες. Σίγουρα. Σύμφωνα με τη Hyundai, είναι ο μόνος κατασκευαστής αυτοκινήτων στον κόσμο που δημιουργεί το δικό του χάλιβα. Και το αυτοκίνητο είναι φτιαγμένο με 51% χάλιβα υπερυψηλής αντοχής, που το εξασφαλίζει πολύ μεγάλη ακαμψία και φυσικά ασφάλεια. Πες μου εξωτερικά, σου άρεσε, δεν σου άρεσε? Μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Φαίνεται το αυτοκίνητο τούρμπο. Δεν ξέρω. Τούμπανο, πάρα πολύ. Τούμπανο. Είναι πολύ πρωτότυπος και μοντέρνος ο σχεδιασμός και του. Και το χρώμα. Τα πλαστικά τα οποία δεν βάφονται για να έχει, ναι, διαφορετική, ναι, 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 και να σωστεύουν τους όλους. Και η διχρωμία. Ακριβώς. Η διχρωμία. Υπέροχη διχρωμία. Ακριβώς. Και η μάσκα μπροστά, όσο και αν σου φανεί παράξενο, γιατί οι σχεδιαστές παίρνουν το ρέθισμά τους από κάτι που εμείς δεν το βλέπουμε. Mm-hmm. Ακούεις το όνομα cascading, που είναι η ροή του καυτού χάλιβα. Mm. Γιατί είναι και παραγωγός, ναι, 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 εταιρεία χάλιβα Hyundai. Κάνει το δικό της, είπαμε. Ακριβώς. Τελώς διαφορετική εμφάνιση μπροστά, με τα εξειδικευμένα φώτα τα οποία είναι LED διπλά. Mm-hmm. Από χρώματα περίσσευμα, έτσι, για λέγε μου να ακούω. 10 εξωτερικά χρώματα. Μάλιστα. 3 διαφορετικές οροφές. Μπράβο. Χρώματα οροφής. Ωραία. Και 28 συνδυασμοί. Φρόντισα να έχει το αυτοκίνητο ευρυχωρία και πολύ φωτεινότητα. Είναι άνετο, πολύ το άνετο. Νιώθεις, το ναι, βλέπεις. Ναι, εννοείται. Ωραία. Πες μου τι σ' αρέσει μέσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχει χρωματιστές ραφές και στο κάθισμα και στο τιμόνι. Ωραία. Και πάρα πολύ ωραίο είναι που έχει και στο πλαίσιο γύρω-γύρω χρωματιστά. Ακριβώς, στους αεραγωγούς. Στους αεραγωγούς, ναι. Ακριβώς. Έχει υπόψη ότι μεταφέρει 5 άτομα. Τα καθίσματα πέφτουν σε αναλογία 60-40 με αρκετά ευρύ χώρο πορτμπαγκάζ, είτε με όλους τους επιβάτες μέσα είτε χωρίς. Έχεις υπόψη σου χωρητικότητα? Ναι, ναι, ναι. Με όλους μέσα? 361. Και αν πέφτουν τα καθίσματα? Και 1143. Και εντάει η ομάδα. Από ό,τι λοιπόν καταλαβαίνεις, Μαριέτα μου, πάνε και αυτοί για παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στοχεύουν την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία και παράλληλα έχουν στόχευση στην Ευρώπη. Εκεί πραγματικά η ευρωπαϊκή αγορά έχει άλλες απαιτήσεις. Mm-hmm. Γιατί οι άνθρωποι τα στρίβουν τα αυτοκίνητα, οι δρόμοι έχουν ενδιαφέρον και ο σχεδιασμός είναι διαφορετικός. Το head-up display που για πρώτη φορά μπαίνει σε μοντέλο της Hyundai, 8 ιντσών μεγέθους. Το έχεις δει αυτό, το head-up display που έχει εδώ? Τι αυτό? Εδώ κάνει προβολή διάφορα πραγματάκια. Αλήθεια? Ναι, ναι, τώρα θα το δείξω. Υπέροχο είναι αυτό. Με πολύ χρήσιμες πληροφορίες, όπως όρια ταχύτητας, την ταχύτητα που πηγαίνουμε, γενικά πληροφορίες. Mm-hmm. Από εκεί πέρα υπάρχει σύστημα πολυμέσων, οθόνη αφής 7 ή προαιρετικά 8 ιντσών. Και υπάρχει και 7ετής δωρεάν συνδρομή live service με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο γύρω από καιρό, κίνηση, κάμερες ταχύτητας κτλ. Αν το τηλεφωνό σου έχει την υπηρεσία αυτή, υπάρχει αστρίμαντη φόρτιση. Δηλαδή τα ακουμπά σε μόνο και φορτίζει χωρίς καλώδιο. Mm-hmm. Και ηχοσύστημα με 8 ηχεία και ενισχυτή. Πες μου από συστήματα υποβοήθησης του οδηγού. Έχει 8. Μάλιστα. Και μέσα σε όλο αυτό το πακέτο ασφάλειας έχει και 6 αερόσακους. 2 μπροστά, 2 στο πλάι και 2 σε σχήμα κουρτίνας. Καλή μαθητρία σου. Από σπουδές τι κάνεις? Εγώ σπουδάζω βιολογία τώρα στο Καποδιστριακό. Έκλεισες τα 18. Άρα λοιπόν αυτή είναι η διαδικασία να πάρεις δίπλωμα. Mm-hmm, εδώ κάτσε δίπλα. Έχω αρχίσει ήδη τα μαθήματα. Ωραία. Και ο στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ναι, ναι, ναι. Θα το κερδίσουμε. Μεγαλύτερος στόχος μου. Θα το κερδίσουμε. Μακάρι, μακάρι. Μ' αρέσει η ταπεινότητά σου. Okay. Το θέλω πολύ πάντως. Πάμε να μιλήσουμε για κινητήρες, λοιπόν. Τους ξέρω περίπου. Πάντως, είσαι ωραία. Πόση βενζίνη, πόση πετρελαίου? Έχουμε 2 βενζίνης και 2 πετρελαίου. Μάλιστα. Θυμάσαι κυβικά, υποδύναμη κτλ. Να τα πάρουμε για λίγο. Το χιλιάρι έχει 120 ύπους βενζίνη. Αυτό είναι τρικύλιτρο τουρμπο. Τι GDI είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η Hyundai. Και έχουμε και το 1600R με τους 177 ύπους. Και εντάει η ομάδα. Μπράβο, Μαρία. Πετρέλαιο. Δίζελ έχουμε το 136 που είναι το 1600, 136 ύπους. Μ' αρέσει που στο θα σου το πω μετά από αυτό. Ναι, για λέγε. Και έχουμε πάλι 1600. Άρα λοιπόν έχουμε 115 ύπους. Άρα λοιπόν έχουμε
ένα 1600 κινητήρα, ναι, τον πάτο τετρακύλτρο, με δύο διαφορετικές υποδυνάμεις. Έτσι το λέμε στη γλώσσα μας. Ω, Μαρίτα, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Okay. Ήθελα να μάθω πληροφορίες για το αμάξι, γιατί μου αρέσει. Πιθανόν με το δίπλωμά σου να σχεδόν αδειάσει κανένα κόνα, Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Σας άρεσε. Το έχω ρωτηθεί αυτό το αμάξι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έχεις δει καθόλου τιμές? Τιμές νομίζω ξεκινάει από 16.590. Ναι, και το πετρέλαιο? Το πετρέλαιο δεν το έχω δει. Είναι 19.290. Οκ. Okay. Άντε μετά να μην γίνει παγκόσμια πρωταθλήτρια. Τι παιδί σου είναι, πιτσιρικάκι? Πάρα πολύ ήσυχο. Δηλαδή σε βαθμό που ήθελα να ξεκινήσω μπαλέτο, ήμουν πολύ ήρεμο κοριτσάκι. Μετά σου βγήκε... Μετά, ναι. Με την Ακριβή που είναι η αδερφούλα σου και είναι μικρότερη, ποια είναι η σχέση σας? Έχουμε τέλεια σχέση με την Ακριβή, είμαστε σαν συνομήλικες. Νιώθεις λίγο μαμά απέναντί της, είναι πιο μικρούλα? Μαμά, δεν θα το έλεγα. Ίσα-ίσα, λέμε τα μυστικά μας, έχουμε... Συμβουλεύουμε την άλλη. Πόσο, 13, πόσο είναι? 15 είναι. Σε λίγο θα γίνει 16. Ω, είστε πολύ κοντά, ναι, ήταν πιο μικρή. Κοντά, όχι. Επίσης η αδερφή μου είναι και η make-up artist μου. Αυτή με βάφει, όπου πάω. Αυτό θέλω να ακολουθήσει κιόλα. Είχε αρχίσει εμπλακή ήδη κι αυτή στο kickboxing? Εννοείται. Έχει κερδίσει και πράγματα? Πολλά πράγματα. Έχει κερδίσει παιδί, όλα τα διεθνή τουρνουά που βγαίνει, ναι, θα κερδίζει πάντα. Εννοείται. Όχι, η οικογένεια δηλαδή. Άρα λοιπόν και εκείνη μόλι γίνει παγκόσμια θα γίνει πανάκριβη. Σίγουρα. Και να σου πω κάτι. Αυτή έχει γαλανά μάτια και ταιριάζει με το επίθετο. Ναι, εσύ πρέπει να ρωτήσει πρασινό μάτι. Εντάξει. Να σου πω, οι γονεί σου, η μαμά και ο παπά είχαν εμπλοκή με σπόρο ή όχι? Ο παπά μου έκανε πιο μικρό πολεμικέ τέχνε. Και η μητέρα μου έκανε όργανη. Είναι πάντα δίπλα μας οι γονείς μας. Μας στηρίζουν όσο μπορούν. Μας πηγαίνουν φέρουν παντού. Νομίζω η οικογένεια είναι η βάση όλων αυτών που έχετε καταφέρει. Όταν έγινε ο τραυματισμός, έτσι, ναι, που στην ουσία ήταν τελειώσαν όλα, ζούμε δεν ζούμε. Οι γιατροί μόλις με είδανε και είδαν από πού έπεσα, μου είπαν ότι αποθαύμαζω, δεν γινόταν αυτό. Βοήθησε πάρα πολύ που είχα γυμνασμένα πόδια. Σε προγραμματίζανε για αναπηρία στην ουσία ή ακινησία? Αναπηρία, οι γιατροί το είχαν πει. Πολύ. Παίζανε με το νοτιαίο μυελό. Στα χιλιοστά δηλαδή. Πέσανε χειρουργία με λάμες στη σωτηρική στήλη. Χειρουργία, λάμες, δεκαβίδες. Αυτό μπήκε για να συνδεθεί η σωτηρική στήλη με τη λεκάνη. Ακριβώς, σπονδυλοδυσία λέγεται. Ναι. Είχα συντριπτικό κάταγμα σε έναν σπόνδυλο. Πολλά κατάγματα είχα στη λεκάνη. Έχω συντριπτικό κάταγμα στον αστράγαλο. Είσαι Iron Woman δηλαδή. Όλους αυτούς τους τίτλους που έχεις κερδίσει, σε ποια κιλά παλεύεις? Στα πλην 50 κιλά, πλην δηλαδή 50. Ως 50 κιλά. Θέλω να κατέβω στα 55 κιλά, να πάρω λίγο μυϊκή μάζα περισσότερο. Πόσες ώρες προπόνηση την ημέρα κάνεις, κάθε μέρα? Τι κάνω κάθε μέρα τώρα, μόνο στην προετοιμασία. Κάνουμε 4 ώρες την ημέρα. Την προετοιμασία, ναι, ναι, ναι. Κάθε μέρα 2 πρωί, πρωί, 2 απόγευμα. Διακοπές πόσα χρόνια έχεις να πας? 5. Φέτος πάω πανεπιστημιάδα. Α, θα κερδίσουμε εκεί δηλαδή. Μακάρι. Άμα πάρω αυτό το πρωτάθλημα θα ήμουν πολύ καλά. Από την στιγμή που γίνεται ο τραυματισμός αυτός, ναι, σε πόσο καιρό επανήρθες στην ενεργό δράση? Ένα χρόνο ήμουνα να βρω τα πατήματά μου ακόμα. Δηλαδή, 6 μήνες έκανα να ξαναρχίσω γυμναστική. Α, στους 6 μήνες μετά από όλο αυτό το τρομακτικό τραυματισμό, επανήλθες στη γυμναστική? Ναι, δεν με κρατάγανε γιατί δεν μπορούσαν να με κρατήσουν. Συγγνώμη, δεν μπορούσα να κάθομαι σπίτι, σε μια καρέκλα, να μην κουνιέμαι. Άρα αρχίσει η γυμναστική σε 6 μήνες. Ναι, κανονικά. Μπαίνεις στους αγώνες, σε πόσο? Κατέβηκα στο παγκόσμιο τότε, αλλά κατέβηκα για εμπειρία. Πήγα για να βρω τα πατήματά μου πάλι. Επίσης οι γιατροί μου έχουν απαγορεύσει τον αθλητισμό. Εγώ τώρα δεν με αφήνουν να αθλούμαι κανονικά με τις βίδες στο πόδι, με τη μέση μου. Από ό,τι καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Διαβάζοντας πράγματα, κάτι έφυγε από εδώ κάποιες στιγμές. Τώρα το λέω, δεν θέλω να σας το πω. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Άτομα σαν τη Μαριέτα με τα πράσινα μάτια, γάλανο μάτι, στο επίθετο. Πρέπει να είναι φωτεινά παραδείγματα και φάρη για εμάς όλους, οι οποίοι δεν έχουν πέρασει τις περιπέτειες. Σχολιάζουμε εύκολα τα πάντα και δεν ασχολούμαστε με την ουσία, αυτό που κάνει η Μαρίετα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Με έχεις συγκινήσει πραγματικά.